Γεια σας κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα Alter Ego Academy. Σήμερα βάφτηκα, ντύθηκα, έκανα μανικιούρ και είμαι έτοιμη να υποδεχτώ το νέο καλεσμένο στο πάρτι της Alter Ego Α7. Νέα συνερπαστικότατη άφηξη. Πάμε να δούμε λοιπόν τι κάνει αυτό το υπέροχο μικρό τσιγαράκι. Έχει ύψος περίπου 11 εκατοστά. Κοιτάξτε πόσο μικρό, κομψό, χαριτωμένο είναι και ωστόσο πάρα πολύ δυνατό. 11 εκατοστά ύψος, περίπου 1,6 εκατοστά διάμετρος, 1,8 χωρητικότητα υγρού. Τι είναι αυτό που κάνει αυτή τη συσκευή μοναδική? Ο τιμοποιητής δουλεύει με δύο κεφαλές. Έχουμε δύο επιλογές λειτουργίας. Κεφαλή 1 ohm, κεφαλή 0,5 ohm, sub ohm, δηλαδή 1100 μπαταρία. Αυτή τόσο μικρούλα μπαταριούλα έχει τόση δύναμη που δεν θα το πιστεύετε. Θέλω να τον ανοίξω, θέλω να ανοίξω το κουτί από την αρχή και να σας τα πω όλα με λεπτομέρειες. Πάμε να δούμε το κουτί του. Έχω στα χέρια μου το κουτί του Alter Ego Α7. Αυτή είναι η συσκευασία. Όπως βλέπετε, για άλλη μια φορά η Alter Ego είναι λιτή, πολύ designάτη η συσκευασία. Πίσω βλέπω τα τεχνικά μου χαρακτηριστικά, μου λέει ακριβώς ποιο είναι το προϊόν που έχω αγοράσει. Ανοίγω το κουτί, όμορφο, ιδανικό και για δώρο. Κοιτάξτε τι περιποιημένο που είναι μέσα. Βλέπω το τσιγάρο μου. Βγάζω το τσιγάρο μου, κορδελάκι, ανοίγω στο κάτω μέρος, τα πάντα έχει μέσα αυτό το κουτί. Ένα manual πάρα πολύ καλό στα ελληνικά για κάθε σας απορία και μέσα σε ένα ακόμα κουτάκι τον φορτιστή μου USB. Έχω λοιπόν ό,τι χρειάζομαι. Το Α7 έρχεται με κεφαλές 1 ohm. Θα πειραματιστούμε και με τις 1 και με τις 0,5. Πάμε λοιπόν να το εξετάσουμε από κοντά. Μέταλλο, όλο το κομμάτι, μέταλλο, μεταλλικό επιστόμιο, θα έρθει και γυάλινο, λίαν συντόμως, δεν έχει έρθει ακόμα. Ωραία ανοιχτά παραθυράκια μέσα από τα οποία μπορώ να δω το υγρό μου, τη στάθμη του υγρού μου που έχει φτάσει. Airflow, ανοίγει και κλείνει. Έχουμε ξαναπεί νομίζω ότι όσο πιο ανοιχτό είναι το airflow, τόσο πιο αεράτη είναι και η τζούρα που κάνω, τόσο πιο πολύ ατμό παράγω. Όσο πιο κλειστό είναι το airflow, τόσο πιο δυνατή μεν γεύση έχω, αλλά είναι πιο σαν να καπνίζω η αίσθηση. Πρέπει να πάρω πολύ πιο βαθιά εισπνοή. Εγώ προτιμώ πάντοτε να είναι ανοιχτό. Κουμπί, ωραίο κουμπί. Ανάβει στη χρήση από το 100% έως στο 60% της μπαταρίας μου. Το φωτάκι σβήνει, παίρνω, εισπνέω, πατάω, εισπνέω, μένει να μένω για ελάχιστα δευτερόλεπτα και μετά σβήνει. Από το 60% μέχρι το 30% αρχίζει να αναβοσβήνει αργά. Από το 29% μέχρι το 10% αναβοσβήνει πιο γρήγορα. Και από το 10% και κάτω μέχρι να σβήσει τελείως η μπαταρία μου, αναβοσβήνει πολύ γρήγορα, προειδοποιώντας με πως πρέπει άμεσα να φορτίσω την μπαταρία μου. Άλλη μεγάλη βελτιωτική κίνηση, USB φόρτισης στο πλάι. Αυτό τι σημαίνει? Έχω το τσιγάρο μου όρθιο την ώρα που φορτίζω. Κρατάω στα χέρια μου τις δύο κεφαλές του Α7. Η μία είναι η 1 ohm και η άλλη είναι 0,5 ohm. Πάμε να δούμε από κοντά τις διαφορές τους και να σας εξηγήσω τι αποτελέσματα δίνει η κάθε κεφαλή. Στο αριστερό μου χέρι κρατάω μία κεφαλή του 1 ohm και στο δεξί μου χέρι κρατάω την κεφαλή του 0,5 ohm. Βλέπουμε ότι εξωτερικά είναι και δύο σχεδόν πανομοιότυπες, ωστόσο η διαφορά τους είναι στο πάνω μέρος. Είναι και δύο vertical κεφαλές. Του 1 ohm έχει πολύ πιο μικρή τρύπα μέσα, ενώ τον 0,5 ohm βλέπουμε ότι η τρύπα είναι μεγαλύτερη, επιτρέπει μεγαλύτερη εισροή αέρα. Το ίδιο ακριβώς πράγμα συμβαίνει και στο κάτω μέρος τους. Πιο στενό, πιο φαρδί. Με απλά λόγια, η κεφαλή του 1 ohm ενδείκνυται για όσους θέλουν μια γεύση πιο κοντά στο τσιγάρο, ενώ η κεφαλή των 0,5 ohm ενδείκνυται για όσους παίρνουν πνευμονικές εισπνοές και είναι λάτρης του πολύ πυκνού ατμού.
θα παρατείνω την αγωνία σας λίγο ακόμα, καθυστερώντας το πλάνο που θα δοκιμάσω επιτέλους το α7 για να δείτε ποια είναι η απόδοσή του, για να σας μιλήσω λίγο για την καθαριότητα, τη συντήρηση του ατμοποιητή, πώς αλλάζουμε κεφαλές και πώς γεμίζουμε υγρά. Για να αλλάξω κεφαλή, ξεβιδώνω το κάτω μέρος του ατμοποιητή μου, αφού τον έχω βέβαια ξεβιδώσει από την μπαταρία. Ξεβιδώνω την παλιά μου κεφαλή, την πετάω και βιδώνω την καινούρια. Για να γεμίσω με υγρό τον ατμοποιητή μου, το κρατάω έτσι και στάζω το υγρό στο πλάι, προσέχοντας να μην μπει μέσα στη μεταλλική τρυπούλα. Φαίνεται? Ωραία. Κλείνω ξανά. Βιδώνω. Βιδώνω πάνω στην μπαταρία. Και είμαι έτοιμη να ατμίσω. Έτοιμο. Συντήρηση. Ατμοποιητή. Κάθε φορά που γεμίζω με υγρό τον ατμοποιητή μου, με μία μπετονέτα, με μία χαρτοπετσετούλα, καθαρίζω μέσα τον μπόλο της μπαταρίας. Κάθε φορά που αλλάζω κεφαλή, αποσυναρμολογώ τον ατμοποιητή μου, πετάω την κεφαλή, κρατάω τη βάση, βγάζω και το επιστομιάκι μου, φροντίζω το airflow επίσης να είναι ανοιχτό, εδώ, ανοίγω το airflow της βάσης του ατμοποιητή μου και ρίχνω πολύ νερό μαζί με λίγο σαπουνάκι ή εναλλακτικά μέσα σε ένα μπολάκι, βάζω λίγο σαπούνι και λίγο νερό, τον αφήνω να καθαρίσει καλά, τον ξεβγάζω, περιμένω να στεγνώσει και τον χρησιμοποιώ. Αφού σας είπα λοιπόν και αυτά, νομίζω πως έχει έρθει η ώρα να δοκιμάσω επιτέλους το α7. Στο ασημένιο μου α7 έχω ένα ατμοποιητή και στο μαύρο έχω 0,5. Πάμε να συγκρίνουμε, να δούμε το αποτέλεσμα, να δείτε πόσο υπέροχος ατμός βγαίνει. Ένα ώμο. Φανταστικό. Και 0,5. Κοιτάξτε πόσο ατμό παράγει αυτός ο μικρός μαύρος διάβολος. Είναι υπέροχο, δεν το συζητάω, πρέπει να το δοκιμάσετε οπωσδήποτε. Δοκιμάστε και τις δύο κεφαλές να δείτε ποια από τις δύο προτιμάτε περισσότερο. Ποια αίσθηση σας αρέσει. Α7. Υπέροχο, κομψό, μικρό και πολύ 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 δυνατό. Γεια σας, καλά τιμήσματα σε όλους σας, θα τα πούμε πάρα πολύ σύντομα και πάλι. Μην ξεχνάτε να κάνετε subscribe στη σελίδα μας για όλα τα καινούργια βίντεο της Alter Ego Academy.